Εδώ είμαστε λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, 4 λεπτά μετά τη μία. Όπως ήδη σας έχω ανακοινώσει, μαζί μας έχουμε την Αντιδήμαρχο Τουρισμού του Δήμου Σύριου Ερμούπολης, την κυρία Χριστιανά Πάπητση. Κυρία Πάπητση, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από τη Σύρο, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι μια συμβολική ημέρα σήμερα, η ημέρα που μιλάμε και μιλάμε για τον τουρισμό και είναι η Παγκόσμια ημέρα του τουρισμού. Έχετε να μας δώσετε ένα μήνυμα να ξεκινήσουμε με αυτό? Έτσι ακριβώς, μια πολύ σημαντική ημέρα για όλους εμάς που ασχολούμαστε και με τον τουρισμό και τον υπηρετούμε. Η καρδιά του τουρισμού είναι η φιλοξενία. Είναι μια λέξη η οποία πραγματικά είναι το DNA των Ελλήνων και η φιλοσοφία ζωής μας εδώ στο νησί μας, στην Σύρο. Οπότε με ένα τεράστιο πλατή χαμόγελο, με φροντίδα και με πολλή δουλειά από όλους που εργάζονται στον κλάδο, βιώσαμε και αυτό το καλοκαίρι και αυτή την περίοδο με αρκετές προκλήσεις, δεν σας κρύβω, για τον τουρισμό, βέβαια. Και τις οποίες προσπαθούμε εμείς να τις εκμεταλλευτούμε βέβαια σαν ευκαιρίες και να τις δούμε σαν ευκαιρίες που μας δίνονται για να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι, αποτελεσματικότεροι και να έχουμε και να πολλαπλασιάζουμε την δυναμική του νησιού μας. Πώς πήγε η τουριστική κίνηση φέτος στη Σύρο? Είστε ικανοποιημένοι? Είχαμε άνοδο? Πώς κινήθηκαν οι αφίξεις? Είχαμε μία άνοδο στις αφίξεις. Μελετάμε αυτές τις μέρες τα επίσημα νούμερα των αφίξεων που μας δόθηκαν από το λιμεναρχείο και το αεροδρόμιο παράλληλα. Υπάρχει μία αύξηση στις αφίξεις. Βέβαια ήταν για όλους ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι, που νομίζω όμως ότι η Σύρος ήταν στην πρώτη γραμμή. Αυτό ισχύει όπως το λέτε. Η Σύρος, η οποία δεν φημίζεται για έναν, ας πούμε, ιδιαίτερα τουριστικό προορισμό όπως γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, αν το συγκρίνεις φυσικά με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων, όμως έχετε πολύ ανεπτυγμένο τον πολιτισμό. Πώς είναι ο συνδυασμός αυτός τουρισμού πολιτισμού? Υπάρχει συνεργασία μεταξύ εσάς και του αντίστοιχου τομέα του Δήμου? Βοηθάει το ένα το άλλο? Σίγουρα βοηθάει. Υπάρχει φυσικά συνεργασία. Με την ευκαιρία μου δίνεται την αφορμή να πω ότι αυτές τις μέρες στην Σύρο έχουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Άνιμα Σύρος για 17η χρονιά. Σημαντικό. Έτσι, 23 με 29 Σεπτεμβρίου, με κόσμο που έρχεται και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό στο νησί μας για να λάβει μέρος σε αυτό το φεστιβάλ και να παρακολουθήσει τις ταινίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία γίνονται. Είναι μια καλή λοιπόν έτσι διασύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό. Είναι ένα φεστιβάλ και γενικά πολλές δράσεις μας τις στηρίζει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα στελέχη του και τον νέο Γενικό Γραμματέα, που είναι και δικός μας, Φιωρεντίνο, είναι δικός μας εδώ και Κυκλαδίτης. Κυκλαδίτης και συντοπίτης μας. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι πράγματι όλες οι δράσεις οι πολιτιστικές έχουν να κάνουν με τον προορισμό Σύρος και έχουν άμεση διασύνδεση. Ναι. Είχατε πάει πρόσφατα σε μια διεθνή έκθεση τουρισμού στο Παρίσι και εκεί προωθείτε τη Σύρος all year long προορισμό. Λέτε δηλαδή ότι η Σύρος δεν είναι προορισμός μόνο για το καλοκαίρι αλλά είναι για όλο το χρόνο, και εγώ συμφωνώ με αυτό φυσικά. Αλλά για, μιλήστε μας για την έκθεση στο Παρίσι. Η Σύρος είναι ένα νησί 4 εποχών και εμείς που ζούμε μόνιμα εδώ αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είναι ένα νησί που παρέχει ασφάλεια, είναι η έδρα και η πρωτεύουσα των Κυκλάδων και της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και διαθέτει και νοσοκομείο και διαθέτει άμεση πρόσβαση στον Πειραιά και την Αθήνα. Πράγματι επισκέφτηκα την προηγούμενη εβδομάδα το Παρίσι για την Διεθνή Έκθεση Τουρισμού
Ήταν μια έτσι μοναδική συγκυρία, μου δόθηκε η δυνατότητα να σχεδιάσω με πολύ αγάπη το event που κάναμε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, ναι, ναι, στο πλαίσιο της έκθεσης. Μας φιλοξένησε η κυρία Ντίνα Νικολάου, την οποία ευχαριστώ θερμά, στο εστιατόριό της στο κέντρο του Παρισιού. Uh-huh. Και εκεί υποδεχθήκαμε 10 σπουδαίους και σημαντικούς δημοσιογράφους από τη Φιγκαρό και από άλλα μέσα, mm-hmm, τους οποίους το επόμενο διάστημα έχουμε ήδη προσκαλέσει και θα φιλοξενήσουμε και στο νησί μας. Πολύ σημαντικό είναι όλο αυτό, αλλά και εσείς από όταν αναλάβατε τα καθήκοντά σας εκεί ως αντιδήμαρχος τουρισμού, παρακολουθούμε ότι είστε πολύ θετικοί με τις εκθέσεις και δεν είναι λίγες αυτές που έχετε συμμετάσχει. Είμαι γενική σε κάθε τι, είμαι ένας θετικός άνθρωπος που προσπαθεί, δεν σας κρύβω ότι παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις, να κάνω το καλύτερο για το νησί μου και να το προβάλλω όσο πιο πολύ μπορώ και παντού. Εξάλλου αυτή είναι και η αρμοδιότητά μου, η προβολή της Σύρου στον παγκόσμιο χάρτη. Πιστεύετε και πολύ χαρά λοιπόν, με μεράκι, έτσι με σκληρή δουλειά, νομίζω ότι τα καταφέρνουμε, μας επιβεβαιώνει και το αποτέλεσμα, μας επιβεβαιώνει και η συνεργασία και η συνδρομή των επιχειρηματιών που καθημερινά στέκονται δίπλα σε αυτό το έργο που γίνεται. Ναι. Οπότε είναι θετικό και το αποτέλεσμα. Πιστεύετε ότι η Σύρος δεν έχει τη θέση που της αξίζει σε αυτόν τον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη? Θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερα, ας πούμε, ή προσβλέπετε ότι στο μέλλον θα αλλάξουν κάποια πράγματα? Επειδή δεν είμαι άνθρωπος που ασχολείται με το παρελθόν, ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, καλώς ή κακώς θα πω, έχει γίνει και όλα για κάποιο λόγο γίνονται καμιά φορά. Από εδώ και πέρα όμως, που στο νησί γίνονται νέες επενδύσεις, που έρχονται άνθρωποι και εκτός Σύρου πλέον και επενδύουν τόπου ζωής, ναι, στο νησί μου, νομίζω ότι τους αξίζει το καλύτερο, μας αξίζει το καλύτερο και σε όλους τους Ινδιανούς κατοίκους. Βλέπετε ότι κάθε χρονιά αυξάνονται οι κλίνες στο νησί, αυξάνονται οι επιχειρήσεις, δημιουργούνται νέες μονάδες σε νεοκλασικά κτίρια που αναπαλαιώνονται, δημιουργούνται νέα εστιατόρια, νέα καταστήματα. Επομένως μεγαλώνει η ομάδα και όλοι μαζί κάθε χρονιά θα είμαστε ακόμη πιο έτοιμοι για να περιμένουμε ακόμη περισσότερους επισκέπτες στο νησί μας. Χρειάζονται βέβαια και περαιτέρω υποδομές, όπως το αεροδρόμιο ας πούμε της Σύρου, θα έπρεπε να αναβαθμιστεί και αυτό, προκειμένου να μιλάμε για έναν έτσι τουριστικό προορισμό δυνατό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη αυτό το θέμα ή αν υπάρχει κάποια προοπτική ώστε να μεγαλώσει το αεροδρόμιο του νησιού. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα ιδιαίτερο, είναι ένα θέμα που ως Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε το έχουμε στο τραπέζι, και ελπίζουμε σε θετικές εξελίξεις. Ναι. Σχετικά με το χωροταξικό για τον τουρισμό, έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις σε πολλά νησιά των Κυκλάδων. Εσείς το συζητήσατε, να φανταστώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω τι έχετε να πείτε και να σχολιάσετε γι' αυτό. Κοιτάξτε, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εμείς οι νησιώτες, σε σχέση με τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, έχουμε πάντα μία απόσταση, γιατί βιώνουμε στο νησί τελείως διαφορετικά τα πράγματα από το πώς τα αντιλαμβάνεται πάντοτε η κεντρική πολιτική. Ναι. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε και αυτό κάναμε είναι να δώσουμε τις καλύτερες των δυνατών παρατηρήσεις, έτσι ώστε για να μπορέσει να είναι πιο κοντά στις ανάγκες των νησιωτών και στις ανάγκες των επισκεπτών αυτό το οποίο συζητάτε αυτό το διάστημα. Mm-hmm.
Ναι, συνέπεσε όλη αυτή η διαβούλευση μέσα στο καλοκαίρι. Όλος ο κόσμος δούλευε, είχαν τις επιχειρήσεις τους μέσα στο πικ της τουριστικής σεζόν. Οπότε λίγο περίοδο, έχει παραμεληθεί λίγο το θέμα. Ναι, σε μια δύσκολη περίοδο δεν σας κρύβω, γιατί ακόμη υπάρχει κόσμος στα νησιά και ακόμη δουλεύουμε. Όμως παρόλα αυτά νομίζω ότι θα ληφθούν υπόψη οι δικές μας έτσι προτάσεις, δεν θα ήθελα να τις πω ξανά παρατηρήσεις, οι ναι. δικές μας προτάσεις, πιο πολύ γιατί ακριβώς αυτό που σας είπα και πριν, ότι εμείς που ζούμε στο νησί βιώνουμε τελείως διαφορετικά τα πράγματα από την Αθήνα. Δεν μπορούν να αποφασίζουν για μας κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να λαμβάνουν υπόψη πολύ σοβαρά τη γνώμη μας και να μας ρωτάνε έτσι, όταν σχεδιάζουν κάτι που μας αφορά. Αυτό νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να επισημάνω σε αυτό το σημείο, ότι πραγματικά η τοποθέτηση η δική μας και η άποψή μας θα ήταν καλό κάθε φορά πριν πάρθει μία απόφαση από το κεντρικό κράτος που αφορά τα νησιά, να λαμβάνεται υπόψη. Ή με το να πάμε εκεί και να το πούμε, ή με το να ερωτηθούμε και γραπτά να το στείλουμε, με κάθε τρόπο τέλος πάντων. Mm-hmm. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να ζεις στο νησί. Είναι τελείως διαφορετικό. Αυτή είναι και η περιβόητη νησιωτικότητα που δεν λαμβάνεται υπόψη σε στις περισσότερες, στη συντριπτική πλειοψηφία των νομοσχεδίων και των αποφάσεων, κάτι που δεν θα έπρεπε φυσικά να συμβαίνει, διότι αυτό θα πει νησιωτικότητα, θα πει η ιδιαιτερότητα που έχουν τα νησιά, που χρειάζονται μια διαφορετική αντιμετώπιση, όπως και να το κάνουμε την ηπειρωτική Ελλάδα. Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε. Έχετε μια μικρή σε μέλη τουριστική επιτροπή και θεωρώ εγώ προσωπικά τουλάχιστον ότι έτσι πρέπει να είναι οι τουριστικές επιτροπές, προκειμένου να είναι ευέλικτη να φανταστώ. Ωστόσο, κυρία Πάπητση, σας έχει ασκηθεί κριτική ότι δεν είστε σε συνεννόηση μόνιμη με την τουριστική επιτροπή και ότι δράτε μόνοι σας, ότι κάνετε πράγματα μόνοι σας για τον τουρισμό. Ισχύει κάτι τέτοιο? Πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα? Εκμεταλλεύομαι εντός εισαγωγικών κάθε ευκαιρία προβολής του νησιού μου. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι δεν είμαι καινούρια στο Καλά, χώρο ναι. της πολιτικής. Φυσικά, είμαι 10 φυσικά. Χρόνια και πλέον ενεργή στο πολιτικό σκηνικό τόσο του νησιού μου όσο και των Κυκλάδων. Mm-hmm. Επομένως εδράτω με κάθε ευκαιρία για να προβάλλω τον τόπο μου. Και σαν χριστιανά, όχι μόνο σαν αντιδήμαρχος, ναι. ανέκαθεν το έκανα αυτό, mm-hmm. από φιλοξενίες blogger, δημοσιογράφων, υψηλών προσώπων, υψηλών πολιτικών προσώπων και άλλων, μέχρι και δράσεις που μπορούν να γίνουν εκτός Σύρου, αλλά και στο νησί, και φεστιβάλ και εκδηλώσεις. Κοιτάξτε να δείτε, η λειτουργία του Δήμου δεν είναι εύκολη. Για αυτούς που είναι απ' έξω και ξέρουν μόνο να ασκούν κριτική, φυσικά και είναι πολύ απλό και εύκολο να ασκεί κανείς κριτική στον άλλο. Εγώ πάρα πολλές φορές τους έχω προκαλέσει και προσκαλέσει να έρθουν μία μέρα και να περάσουν ένα 24ωρο μαζί μου. Δεν έχω την τύχη να έχω συνεργάτες στο γραφείο μου. Καλύπτω μόνη μου το 99% των αναγκών, mm-hmm. Ειδικά μέχρι τώρα τον Ιούλιο που ο Δήμος απέκτησε προϋπολογισμό και ξεκίνησα να δουλεύω με κάποιους συνεργάτες κάποια project. Επομένως καταλαβαίνετε ότι το μέγεθος της Επιτροπής εξαρτάται και από την δυνατότητα που υπάρχει για γραμματιακή υποστήριξη, για πρόσκληση των μελών που συνήθως τους κυνηγάς για να προσέλθουν σε μια επιτροπή. Εμείς καταρτήσαμε ένα άρτιο ως Δημοτική Αρχή τουριστικό πλάνο για το 2024 και για το 2025, mm-hmm. Με αρκετές έτσι επισημάνσεις και λεπτομέρειες, και ακολουθώντας το στρατηγικό σχέδιο που παραλάβαμε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και με σεβασμό το ακολουθούμε, προσθέτοντας πάντοτε βέβαια και το δικό μας στίγμα, αλλά και εγώ προσωπικά και το δικό μου προσωπικό στίγμα, mm-hmm. καθώς είμαι ένας άνθρωπος που από
πάρα πολύ μικρή σε ηλικία εργάζομαι στον τουρισμό και στον χώρο της εστίασης και στον χώρο της διαμονής με δικές μας προσωπικές οικογενειακές επιχειρήσεις και από τους γονείς μου και από τον σύζυγό μου. Επομένως δεν μπορεί και το δικό μου στίγμα να μην, και η δική μου ας πούμε οπτική να μην είναι έτσι σε πρώτο πλάνο. Mm-hmm. Είμαι σε συνεργασία με τις περισσότερες επιχειρήσεις του νησιού, σε καθημερινή συνεργασία και με ομάδες εργασίας που πραγματοποιούμε συζητήσεις για πράγματα τα οποία πρόκειται να γίνουν για την προβολή του νησιού. Και βέβαια στηριζόμαστε κάθε δράση που γίνεται. Γι' αυτό κάπως και δεν ισχύει αυτό που έτσι ισχυρίζονται από την άλλη πλευρά. Κάθε δράση που πραγματοποιείται είναι καταγεγραμμένη στο τουριστικό πλάνο. Ναι. Δεν έχει βγει ποτέ από το Δεν αποκλίνεται δηλαδή από το, από το πλάνο αυτό το οποίο όχι, έχει συναποφασιστεί. Σε γενικές γραμμές δεν αποκλίνουμε, διότι οι δράσεις μας στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι πάντοτε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, ο οποίος έχει εγκρίνει το αρχικό πλάνο και εγκρίνει και κάθε δράση που κάνουμε. Μάλιστα. Από την μακέτα μέχρι και την εκδήλωση. Ναι. Βάσει αυτού του πλάνου πιστεύω θα κινηθείτε και από εδώ και πέρα και αν θέλετε, να μας δώσετε έτσι 2-3 πράγματα τα σχέδιά σας εν πάση περιπτώσει. Αυτό το διάστημα καταρχήν τρέξαμε μία ψηφιακή καμπάνια και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να αναφέρω και τα social media και το site μας www.heroesisland.gr. At Heroes Island GR στο Instagram και Heroes Island στο Facebook. Τρέξαμε μια ψηφιακή καμπάνια ενημερώνοντας από την αρχή λέξη προς λέξη το site που έχουμε στη διάθεσή μας και αυτό που παραλάβαμε και εμπλουτίζοντας το με κρίσιμες πληροφορίες για τον επισκέπτη, ούτως ώστε να μπορεί ανα πάσα στιγμή να βρει από τα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας μέχρι ανά ημέρα τις εκδηλώσεις που τρέχουν στο νησί από ένα κάλενταρ το οποίο ενεργοποιήσαμε μέσα στο site αυτό. Τώρα αμέσως μετά το Παρίσι είμαστε σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και προετοιμάζουμε την WTM, την Μεγάλη Έκθεση του Λονδίνου, την οποία φυσικά και θα είναι παρούσα η Σύρος, και πολλές άλλες δράσεις. Προετοιμάζουμε μια διαφημιστική καμπάνια με νέο, με νέα βίντεο και νέο φωτογραφικό υλικό για το νησί, γιατί αυτή τη στιγμή τρέχουμε με υλικό που παραλάβαμε πολλών ετών πριν. Ναι, αυτό είναι αυτό πρέπει συνεχώς να να ανανεώνεται και φυσικά. Να εντοπίζεται κάτι το οποίο φυσικά και δεν γινόταν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχετε και τις φιλοξενίες των δημοσιογράφων και όλα αυτά μαζί μπορούν να βοηθήσουν ώστε του χρόνου η Σύρος να βγει πιο δυναμικά στον τουρισμό. Ήθελα να ρωτήσω και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Είχατε κάποιο πρόβλημα με τους ναυαγοσώστες φέτος το καλοκαίρι, όμως τελικά τα καταφέρατε και έστω και αργά είχατε ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες. Φυσικά σε όλες τις παραλίες που προβλέπετε. Κοιτάξτε, σας είπα και πριν ότι μια νέα δημοτική αρχή η οποία έτσι ξεκινάει με φόρα το Γενάρη, αλλά είναι νέα, είναι λογικό να αντιμετωπίσει στην αρχή έτσι κάποιες δυσκολίες και κάποια προβλήματα. Η δημόσια διοίκηση δεν είναι εύκολη, δεν υπάρχει ευελιξία στη δημόσια διοίκηση. Επομένως, εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά και όλα θετικά. Πολύ ωραία. Κυρία Πάπητση, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας για τη συζήτηση που κάναμε. Φυσικά είμαστε εδώ, παρακολουθούμε όλα τα θέματα και του τουρισμού της Σύρου και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Χάρηκα πάρα πολύ και σας ευχαριστώ θερμά όλους που με ακούσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα από το Αιγαίο. Γεια σας.